όπου την ετοιμάζει ευρασιατικό μέτωπο κατά του ΝΑΤΟ πριν τον επερχόμενο Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είμαστε στα πρόθυρα λοιπόν ενός παγκοσμίου πολέμου, στον οποίο δισεκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να πεθάνουν. Το Πολίτικο τώρα παρήχε 10 σημάδια ότι ο παγκόσμιος πόλεμος πλησιάζει γρήγορα. Πρώτον, το Πολίτικο αναφέρει ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ έχουν ετοιμάσει τα σχέδια μάχης και προσπαθούν να προμηθευτούν επιπλέον όπλα, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ που ενημερώθηκαν για τα σχέδια. Δεύτερον, το Ιράν προειδοποιεί ότι θα υπάρξει ένας εξολοθρευτικός πόλεμος εάν ο Ισραηλινός στρατός εισέλθει στο Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει έναν εξολοθρευτικό πόλεμο λοιπόν εάν ξεκινήσει πλήρους κλίμακα στρατιωτική επίθεση κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, προειδοποίησε η μόνιμη αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ. 3. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου είναι πεπισμένος ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι αναπόφευτος επειδή πιστεύει ότι οι Ιρανοί έχουν σχέδια να κατακτήσουν ολόκληρη την Μέση Ανατολή. Δήλωσε ότι ο αγώνας ενάντια στους πληρεξούσιους της τρομοκρατίας του Ιράν είναι κρίσιμος για άλλα έθνη στην Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν στοχεύει να κυριαρχήσει σε όλη την περιοχή συμπεριλαμβανομένων των σουνιτικών μουσουλμανικών εθνών. 4. Σύμφωνα με το NBC News, οι ΗΠΑ μεταφέρουν στρατιωτικά μέσα ώστε να μπορούν να είναι έτοιμα να μεταφέρουν μακριά τους Αμερικανούς μόλις ξεσπάσει ένας ολοκληρωτικός πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. 5. Την 5η η Χεζμπολάχ εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ το απόγευμα της 4ης Ιουλίου σε αυτό που η τρομοκρατική οργάνωση είπε ότι ήταν μια απάντηση στις πρόσφατες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας που έγινε ενός από τα στελέχη της νωρίτερα την ίδια ημέρα. 6. Το Σάββατο 29 Ιουνίου, Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν αρκετούς στόχους της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. 7. Προφανώς ο Τζο Μπάιντεν σκέφτεται να εγκρίνει ένα σχέδιο που θα επιτρέψει σε στρατιωτικούς μισθοφόρους των ΗΠΑ να αναπτυχθούν στην Ουκρανία. 8. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη ενός συνασπισμού εθνών που θα συναγωνιστεί την Δύση και το ΝΑΤΟ. 9. Ο Πούτιν προειδοποιεί επίσης ότι η Ρωσία θα ξεκινήσει την παραγωγή πυρηνικών όπλων μεσαίου βεληνικούς. Και 10. Μια προσωπικότητα με μεγάλη επιρροή στους κύκλους της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής προτείνει οι Ρώσοι να πυροδοτήσουν πραγματικά πυρηνικό πόλεμο για να δείξουν στον κόσμο πόσο σοβαροί είναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.